Θέλω να πω όσον αφορά τους απολογισμούς, τον οικονομικό απολογισμό, ότι η καταψήφιση μας δεν αφορά τη λογιστική του απεικόνηση, έτσι, αλλά ότι αντανακλάσει ένα αντιλαϊκό προϋπολογισμό που τον έχουμε καταψηφίσει. Το έχουμε καταψηφίσει μάλιστα στις προτεραιότητες της διοίκησης. Θα συμβολήσει τόσο στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στην καπιταλιστική ανάπτυξη και όχι στη στήριξη και την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Τώρα, κοιτάξτε, συναδελφοί, αναφερθήκαν πολλά στοιχεία. Εμείς όλες τις συζητήσεις των προϋπολογισμών έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα πώς τα εννοούμε αυτά, δηλαδή και πόσα κονδύλια πραγματικά μένουν για να γίνουν έργα. Μάλιστα, αν θέλετε, και σε αυτή τη λογική που λέει, ας πούμε, ότι η περιφέρεια είναι μικρά κράτη, δηλαδή αν είναι δυνατόν να κάνει έργο με 12 εκατομμύρια, που περισσεύει, ας πούμε, από τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες. Και όταν αυτά τα έργα γίνονται, έχουμε καταδείξει, νομίζω, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δηλαδή, πολύ λίγο απασχολούν τα λαϊκά προβλήματα και τις λαϊκές ανάγκες. Και μάλιστα, είχαμε πει και ποσοστά, δεν τα παραλαμβάνω σε ποιες περιοχές πάνε τα περισσότερα χρήματα και στις πίσω αυλή, θα λέγαμε, τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα, Πειραιάς, τι ποσοστό των κονδυλίων πηγαίνει. Αλλά και τέλος πάντων, και όταν πηγαίνουν αυτά, μέρο που εκφράζονται ακόμα και από τα κατηγορητικά, ας πούμε, η απορρόφηση των κονδυλίων είναι τέτοια που ένα έργο που τσαγγέλλεται μάλιστα με τα ραντατζούν πολλά. Πρέπει να κάνει και μια δεκαετία μέχρι να γίνει, αν θα γίνει τελικά. Λοιπόν, για να μην πω άλλα στοιχεία από το 2021, από του απολογισμού του 2021, που αναφερθήκαν πάρα πολλά, θα μου επιτρέψει και ο εισηγητή και εσύ, Πρόεδρε, και οι συνάδελφοι, δηλαδή οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, να πω δύο στοιχεία, δεν θα πω παραπάνω μετά, για το θέμα 5, που μπορεί να είναι το 2022, αλλά είναι το ίδιο ακριβώ, γιατί ο απολογισμό των πραγμάτων του πρώτου τριμήνου. Λοιπόν, στον κωδικό περιφερειακά έργα και έργα δημοσίων επενδύσεων, πληρωθέντα επί προϋπολογιστέντων μόνο 7,21%. Και στον κωδικό απαλωτριώσεις στις αγορές, μιλάω για το πέμπτο λέω θέμα, έτσι κατά παράβαση για να μην αναφέρω άλλα νούμερα. Αν και συζητούνται τώρα τρία και δέσα για να εντάξει. Εντάξει, το λέω χαρακτηριστικά για να μην ξαναεπαναλάβω νούμερα, μην επαναλάβω νούμερα, είναι χαρακτηριστικό όμως. Είμαστε και στην αρχή, αν θέλετε. Μιλάμε για έναν απολογισμό που ας πούμε τώρα το προλάβει η διοίκηση, να το πω έτσι. Το δε λοιπόν κωδικό απαλωτρίωση αγορές ανεγέρσεις, 0%. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά, νομίζω, τα νούμερα, τα στοιχεία για το πώς τελικά προχωράνε τα έργα. Καταψηφίζουμε και το 3 και το 4, θα το πω και μετά για το 5. Μιλώντας στο προηγούμενο θέμα, Πρόεδρε, θεώρησα, ας πούμε, ότι μπορούμε να είμαστε πιο σύντομοι, άποψη ήταν αυτή, αφού έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα στον προϋπολογισμό. Βέβαια, ο απολογισμός έχει τη δικιά του αξία και σημασία, δεν το προσπερνώ αυτό. Αλλά προσπάθησα, ας πούμε, χωρίς να πω πολλά πράγματα και μάλιστα προκατάλαβα και στο πέμπτο θέμα, το λέω και τώρα, το θυμίζω ότι είπα, ας πούμε, για το δηλαδή που δείχνει, νομίζω, την ουσία, αν θέλετε, ένα μέρος από την ουσία απορρόφησης του προϋπολογισμού, ότι στο κονδύλι, στο κωδικό, μάλλον, περιφερειακά έργα και έργα δημοσίων επενδύσεων, από πληρωθέντα προϋπολογιστέντων μόνο το 7,21%. Ενώ στον κωδικό απαλωτριώσεις αγορές, ανεγέρσεις, 0%. Και θα τελείω να δεν θα ξαναλέγα τίποτα άλλο, θα έλεγα ότι θα ψηφίσουμε. Προηγήθηκε μια συζήτηση εδώ πέρα. Εμένα μου δίνει την αίσθηση, όχι ότι δεν έχουν δικαίωμα και αυτό να το κάνουν οι συνάδελφοι, αλλά πιο πολύ μου δίνει την αίσθηση ότι για 1,5 χρόνο θα πορευτούμε σε αυτή τη λογική, φύγε εσύ να έρθω εγώ ή όχι εγώ δεν φεύγω, εδώ θα μείνω. Και δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό τον κόσμο, τα προβλήματά του που είναι μεγάλα. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα για τον απολογισμό έχει προεξοφληθεί από τον προϋπολογισμό. Αν θυμάστε τότε, εμείς εισηγητικά είχαμε πει ότι στα 2 δισεκατομμύρια που φαίνονται στον προϋπολογισμό του 2022, που συζητάγαμε το Δεκέμβριο του 2021, τα 106 από αυτά μπορεί να είχαν επιστώσεις. Αν πάμε με αυτόν τον ρυθμό, θέλουμε μια 20ετία για να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό ότι προϋπολογίζει, ας πούμε, η διοίκηση σημερινή και ουσιαστικά τα έργα πάνε και στη αυριανή και τη μεθαυριανή και παραπέρα, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, μια συνοχή και μια προτεραιότητα να φαίνεται τελικά τι είναι αυτό που είναι πρώτο. Είναι, νομίζω, πολύ ουσιαστικό αυτό το ζήτημα. Τώρα, κοιτάξτε τώρα, έγινε αυτή η κουβέντα. Απαντάει αυτή η κουβέντα στο μεγάλο πρόβλημα του κόσμου, που μπορεί να το ξεχνάει φορές-φορές, αλλά δεν γίνεται να σβήσει από τη μνήμη του. Δηλαδή, ενώ έγινε το μάτι, ενώ έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή, εγώ δεν πάω σε χαρακτηρισμούς καλά, αλλά λέω για μια πραγματικότητα που τριμήσαμε τόσους ανθρώπους,
Έγινε καταστροφή στο μάτι. Πώς ξανά έχουμε το καλοκαίρι που πέρασε να καεί το 50% του πρασίνου στην Αττική? Αυτό εν τω μεταξύ, επειδή λέγεται λέξη περιουσία, είναι περιουσία για όλους. Και μάλιστα πολλές φορές χωρίς και μεγάλες ταξικές διακρίσεις. Το 50% του πρασίνου που κάηκε. Ή ενώ είχαμε πλημμύρες επί πλημμυρών, η τελευταία ήταν στη Μάντρα, είχαμε και πριν, οι περιοχές δικές μας θρυνήσανε και παλιά χρόνια θύματα. Πώς γίνεται, ας πούμε, το χειμώνα που πέρασε η στάθμη του Κηφισού στο παραπέτε να μην ξεχυλήσει, θα ζούσαμε, θα βιώναμε μεγάλη τραγωδία. Ή μπορεί η αντιμετώπιση σήμερα στην εποχή αυτής της τεχνολογίας, ανάπτυξής της, να είναι φωτιά, πάρε δρόμο και φύγει από το σπίτι σου, ή έχει χιόνι, κλείσουν μέσα και κλείνουν οι δρόμοι και όλα. Δεν κοιτάξτε τώρα, συνάδελφοι και πρόεδρε, και σε όλους απευθύνομαι τους συναδέλφους πραγματικά με νομίζω να δώσω μια προσοχή σε αυτό. Δεν είναι θέμα να αρμοδιότητα έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα κομμάτι ενός κρατικού μηχανισμού, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό το κράτος αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα έτσι. Γιατί δεν είναι πρώτη του φροντίδα αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι θέματα ικανοτήτων και δεν είναι πρώτη του φροντίδα αυτό το ζήτημα. Και επειδή έγινε και στη συζήτηση στην αρχική, πρωτού ξεσπάσει η μεγάλη διάρκεια μετά, ότι τι θα κάνουμε, θα κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή θα δίνουμε συσίδια, δηλαδή ψωμί ή πίεση. Εμείς λέμε υπάρχει πλούτος και για τα δύο. Και για το ψωμί και για την πίεση και για έργα ανάγκης και για έργα διασκέδασης, βιτρίνας. Υπάρχει πλούτος για όλα. Αυτός ο πλούτος συσσωρεύεται σε λίγα χέρια. Εμείς δεν λέμε να σπαστείτε τη θέση της δικιάς μας, πως αυτός ο πλούτος θα γίνει κοινός πλούτος όλων, αλλά λέμε σαν πολιτικό όργανο που είμαστε να πάρετε θέση του εξής. Αν πρόκειται να διαλέξεις, δεν έχεις λεφτά. Καταρχήν πρέπει να πετύχεις από το κράτος αν δεν έχεις λεφτά. Αν είσαι αιρετός, αν είσαι δηλαδή εκλεγμένος από το λαό, δεν είσαι ένας γραφειοκράτης και να το θες να είσαι, δεν πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να διεκδικήσεις. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αν όσα έχεις πρέπει να κανονίσεις, πρέπει να πεις ότι τα αντιπλημμυρικά προηγούνται από τις ριβιέρες, τις όποιες ριβιέρες. Ή πρέπει να έχεις θέση, με έναν τρόπο ακούστηκε εδώ πέρα, αλλά σε μια αντιπαράθεση νομίζω άγωνη, δεν μπορεί, ας πούμε, ένα κράτος να μην ρυθμίζει μόνο το πρόβλημα της υγείας, των νοσοκομείων, και να περιμένει αν θα δώσει ή όχι η περιφέρεια ή οποιοδήποτε ευεργέτης λεφτά για να πάρουμε τους ξενικούς δημογράφους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι βασικά ζητήματα της λειτουργίας ενός όποιου κράτους. Αυτά λοιπόν πάνε πίσω, γιατί δεν είναι μπροστά οι ανάγκες των ανθρώπων. Και επειδή ακούστηκε πολλές φορές η λέξη πατρίδα και η αντιπατρίδα, έχει άλλη αγκαλιά η πατρίδα για τους πλειοκτήτες του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, και άλλη αγκαλιά, όχι μόνο για τα πληρωμένα των πλοίων, πολύ περισσότερο για αυτούς που έχουν συμβάσεις των 500 και των 600 ευρώ για 2 και για 6 μήνες, ή που είναι άνεργοι, που είναι στο πουθενά. Άλλη αγκαλιά έχει η πατρίδα για τους μένους και άλλη έχει για τους δέα. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα θα μου πείτε, λέει γενικά, τι γίνεται με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε πάντως, το να λυθούν αυτά τα προβλήματα για τον κόσμο, να μην πνίγεται στην πρώτη βροχή και να κλείνουν τα σχολεία, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ή ξέρω εγώ, να μην πνίγεται στην πλημμύρα ή να μην έχετε. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να αποτελέσουν ουσιαστική συζήτηση πώς μπορούν να λυθούν στις προτεραιότητες που θα έχει ένα κράτος, το όποιο κράτος αν θέλει. Εμείς έχουμε άποψη και την ξέρετε, δεν την κρύψαμε ποτέ. Και να πω και ένα τελευταίο για να κλείσω με αυτό, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Πέμπας το 7% κτλ. Κοιτάξτε, συνάδελφοι, να πω κάτι. Της διοίκησης. Απόλυτη πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν παράταξη μόνη σας δεν έχει. Γίνανε πολλές αλλαγές, δεν σχολιάζω, δεν σας πω. Θα πρέπει να έχετε πλειοψηφία σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου, πραγματική. Τι εννοώ. Με αυτόν τον τρόπο των τηλεδιασκέψεων, δεν ξέρουμε ποιος είναι, ποιος ψηφίζει, ποιος όχι. Θα ξέρουμε το έλεγχο. Κάντε κανονικές συναντήσεις, διαζώσεις, πραγματικές συναντήσεις, αφού πια οι κανονισμοί του επιβάλλουν, του επιτρέπουν και θα φανούν και οι πλειοψηφίες που διαμορφωθήκαν από τις εκλογές των αιρετών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι. Εκτός όλων των άλλων. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε, δεν αποτελεί ούτε συμβουλή, νομίζω ότι μπορούμε να αγγίξουμε μερικά ζητήματα πραγματικά να τα κουμπίσουμε τα καρφιά. Όχι να τα προσπερνάμε με κάποια κονδύλια, δεν έχουν την αξία τους αυτές τις συζητήσεις, αλλά αν μένουν εκεί, νομίζω λίγο θα φωτίσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.